Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και για δεύτερη χρονιά η εταιρεία μας επέλεξε να τη γιορτάσει εδώ στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία, θέλοντας να αναδείξουμε τη γαστρονομία που είναι το βασικότερο ή ένα από τα βασικότερα συστατικά στοιχεία της ταξιδιωτικής εμπειρίας που μπορεί να έχει κάποιος επισκέπτης εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Η γαστρονομία βρίσκεται πολύ υψηλά εδώ στην περιοχή και δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι και η UNESCO έχει εντάξει τη Θεσσαλονίκη στο δίκτυο των δημιουργικών πόλεων γαστρονομίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο πρέπει παντού να το αναδεικνύουμε και να το επικοινωνούμε. Σήμερα η μέρα εορτής για το παγκόσμιο τουρισμό. Η Θεσσαλονίκη στην κυριολεξία κάνει restart. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η βούληση των ανθρώπων της, υπάρχει η βούληση του κράτους. Θα προχωρήσουμε μπροστά και τις επόμενες μέρες θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Όπως είναι γνωστό, η Θεσσαλονίκη είναι γαστρονομικός προορισμός UNESCO. Ανήκει δηλαδή στις περίπου 60 πόλεις σε όλο τον κόσμο, οι οποίες είναι γνωστές για την γαστρονομία, για την κουζίνα τους. Η γαστρονομία είναι ένα σημαντικό στοιχείο του πολιτισμού και της κουλτούρας κάθε λαού. Είναι υποχρέωση λοιπόν του Δήμου Θεσσαλονίκης να προάγει όσο το δυνατόν περισσότερο τη γαστρονομία και για τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητας των Θεσσαλονικαίων, αλλά και για την προσέλκυση επισκεπτών. Παγκόσμια ημέρα τουρισμού σήμερα, προωθούμε την ελληνική γαστρονομία, προωθούμε το ελληνικό πρωινό και θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές για αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία. Παγκόσμια μέρα τουρισμού σήμερα. Ήθελα να συγχαρώ το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Θέρμης, τη Φράπορ για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία. Η Θεσσαλονίκη, μια αναγνωρισμένη πόλη από την UNESCO στο θέμα της γαστρονομίας. Εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία να δείξουμε ένα μέρος της γαστρονομίας, της κουλτούρας της πόλης μας, που εδώ στο αεροδρόμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Φράπορ για την εξαιρετική αυτή εκδήλωση. Παγκόσμια ημέρα τουρισμού σήμερα. Ο κλάδος μας γιορτάζει. Διατηρούμε το ρομαντισμό μας και την πίστη μας ότι πάντοτε θα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό προσπαθούμε και με τη δουλειά που παρουσιάζουμε σήμερα εδώ για τη Φράπορτ και σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Θέρμης και την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέρος αυτής της δράσης και φυσικά είναι χαρά μας να μπορούμε να συμμετέχουμε και να δημιουργούμε όμορφα πράγματα. Επειδή είναι μια σημαντική παράμετρος οι υποδομές για την ανάπτυξη του τουρισμού, ότι να τους δώσουμε συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά για την ταχύτητα με την οποία ανακαίνισαν το αεροδρόμιο και έκαναν την επέκταση, δίνοντας τη δυνατότητα να αυξηθούν οι επιβάτες. Και να πούμε ότι αυτή η πόλη επιτέλους έχει αποκτήσει μια εξωστρέφεια, έχει μπει σε έναν άλλον δρόμο και θεωρώ ότι και τα επόμενα χρόνια θα πάει ακόμη καλύτερα.